αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξης. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναόγιας ο Μητρός. Επινάμε τη μνήμη και ζωπιού σταυρού, προστασία σου τιμήν επαναλίου πεινάμενων σωμάτων, οικεσία σου τιμήν δόξης προφήτη προδρόμηματος του Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Παναγίων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλήτων Μαρτύρων, των Ασίων και των Φόρων των Ερημών, των Αγίης Πατρόσμων Πέτρου, Αρχιεπισκόπου Άλτος, του Θαυμάτου του, των Αγίων Εδόξων Μεγάλου Μάρτυρων, Λεωνίδη την Επιδάβρο και τη Συνοδεία, των Αγίων Εδόξων Εμάρτυρων, Αναστασία την Αμφιέω και Αγγελή του Αρχείου, των Ασίων και των Φόρων Πατέρων Μόνων, των Θεοσίων του Νέα Κλίματη, Λεωνίδη του Μυροκλήτου του Αρχείου, Νεκταρίου Πενταπόλεω, και Λουκάρ και Επισκόπου Κρυμαία, των Θαυμάτων Γών, των Αγίων και Δικαίων, των Πατρών Ιάκη και Άλλη, του Αγίου Εδόξου Προφήτου Δανίλ, των Αγίων Εδόξων Τριών Πέδων. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πυροσβέστες, πυροσβέστριες, σπουδαστές πυροσβεστικής ακαδημίας, πολιτικοί υπάλληλοι του σώματος, πυροσβέστες πεντέλος υποχρέωσης, συμβασιούχοι και εθελοντές πυροσβέστες, επίτιμοι αρχηγοί και υπαρχηγοί του σώματος, συνάδελφοι με την αποστρατεία. Όπως κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου, έτσι και φέτος, τιμούμε με θρησκευτική ευλάβεια και κατάρνηση τους προστάτες πυροσβεστικού σώματος Αγίους Τρεις Πέδες εν Καμίνο. Οι τρεις προστάτες, Άγιοι Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, έζησαν στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα στην Βαβυλώνα. Αρνήθηκαν να προσκυνήσουν, σύμφωνα με τα τότε ήθη των ιδωλολατρών, τη χρυσή εικόνα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Και τότε δόθηκε η εντολή να θανατωθούν μέσα στις φλόγες σε ένα πύρινο καμίνι. Η ακλόνητη όμως πίστη του στο Θεό έστειλε άγγελο του ουρανού, βγάζοντας τους ζωντανούς από τις φλόγες. Αυτό απέδειξε ότι η φωτιά δεν είναι κάτι ακαταμάχητο και η πίστη μπορεί να σώσει σώμα και πνεύμα όσων κινδυνεύουν από αυτήν. Οι άγιοι προστάτες μας με τη στάση ζωής τους αποτελούν ένα διαχρονικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος, σηματοδοτώντας τη βαθιά χριστιανική πίστη, τη γενεοψυχία, την τόλμη και αποφασιστικότητα, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη για τον άνθρωπο και τη διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Είναι αρετές που οφείλουμε να επιδεικνύουμε και εμείς, ιδιαίτερα σήμερα που η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών αποτελούν κοινωνικό αγαθό και ατομικό δικαίωμα που η πολιτεία και ειδικότερα η πυροσβεστική υπηρεσία οφείλει να διασφαλίζει. Άντρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, στο καθημερινό δύσκολο έργο που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας, ας ευχηθούμε και ας παρακαλέσουμε τους προστάτες μας να είναι πάντα δίπλα μας και το χέρι της Θείας Κορώνιας ας μας καθοδηγεί ώστε να ενισχύεται ο επαγγελματισμός μας και να βγαίνουμε πάντα νικητές όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη μάχη της πύρινης λέλαδας. Χρόνια πολλά στο πυροσβεστικό σώμα. Σήμερα τιμούμε τους προστάτες του πυροσβεστικού σώματος, Τρεις Πέδες εν Καμίνο. Είναι μεγάλη ημέρα για όλους τους πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά όμως για την πόλη του Ναυπλίου, συμπληρώνουμε τα 60 χρόνια λειτουργίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πόλη μας. Για το σκοπό αυτό, έχουμε προετοιμάσει μια μικρή εκδήλωση που πιστεύουμε θα μας βοηθήσει όλους να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε το έργο που επιτελεί η υπηρεσία στον νομό.